Ακόμα και σήμερα αρκετοί έσπευσαν για να πάρουν το πασχαλινό αρνί, ελπίζοντας βέβαια και σε καλύτερες τιμές. 7 ευρώ το κιλό, μια χαρά. Ενώ τις προηγούμενες ημέρες κάποιος θα έπρεπε να δώσει ακόμα και 15 ευρώ το κιλό για αρνί ή κατσίκι, σήμερα οι τιμές σε ορισμένες περιπτώσεις έπεσαν ακόμα και στα 7 ευρώ το κιλό. Τελευταία στιγμή. Ή θα το πληρώσει πιο πολύ ή θα το πληρώσει λίγο λιγότερο. Σήμερα μεγάλο Σάββατο η Βαρβάκιος αγορά έχει πλημμυρίσει από κόσμο που θέλει να προμηθευτεί τα απαραίτητα για το πασχαλινό τραπέζι ακόμα και την τελευταία στιγμή. Δεν ξέραμε αν θα έρθουν τα παιδιά σπίτι γι' αυτό. Αρκετοί ήταν αυτοί που από νωρίς το πρωί έφτασαν στα κτέλ του Κηφισού για να ταξιδέψουν και να κάνουν Πάσχα στο χωριό, ακόμα και την τελευταία στιγμή. Ύστερα από 2 χρόνια, πολλοί έσπευσαν ακόμα και λίγες ώρες πριν την Ανάσταση για να ανταμώσουν με τις οικογένειές τους. Είναι όλη η οικογένεια και όλο το σόι, ας πούμε, μαζεμένο. Ενώ παλιό, τα προηγούμενα 2 χρόνια πάλι ψήναμε κτλ. Μόνο που ήμασταν κάθε οικογένεια μόνη της. Πας στο χωριό? Ναι, δυστυχώς. Γιατί δυστυχώς? Γιατί είναι όλο μου το σόι εκεί. Ρεκόρ εξόδου και από τις εθνικές οδούς, καθώς φέτος έφυγαν από την Αθήνα περισσότερα από 325.000 οχήματα. Κάτι που είχε να συμβεί για περισσότερο από 5 χρόνια, καθώς ακόμα και προ-κορονοϊού το 2019 είχαν φύγει από την πρωτεύουσα 227.000 οχήματα. Μέχρι και την επιστροφή των εκδρομέων, η τροχιά θα είναι επιποδός για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στα εθνικά οδικά δίκτυα.